Χαίρετε φίλες και φίλοι. Αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Προφίλ, η εκπομπή που φωτίζει τις ζωές ανθρώπων που έχουν πετύχει ο καθένας στον τομέα του. Στη σημερινή μας εκπομπή ταξιδέψαμε μέχρι την όμορφη Κλητορία, Καλαβρίτων, προκειμένου να συναντήσουμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας στην Κλητορία, τον κύριο Γιώργο Παπακαδέλο, για να έχουμε μια όμορφη συνέντευξη μαζί του, να μιλήσουμε για τη διαδρομή του, για την επιχειρηματική του δράση και την πολιτική του, αλλά και τα σχέδιά του τα μελλοντικά και να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Κύριε Παπακαδέλο, καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσετε στην εκπομπή μας. Γιατί δεν ξέρω αν έχετε δώσει άλλες, αν έχετε κάνει πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις. Ο κόσμος σας ξέρει σαν όνομα και μέσα στην δραστηριότητά σας, αλλά τηλεοπτικά νομίζω πως είναι λίγες οι φορές. Ναι. Δεν ξέρω. Καταρχάς, καλησπέρα κυρία Μαγνησαλή, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Για αυτό που προείπατε, αν έχω εμπειρία, σίγουρα είναι μεμονωμένες οι περιπτώσεις και λόγω του επαγγελματός μου. Σε αυτό το επίπεδο, πρώτη φορά τυχαίνει, αλλά πιστεύω ότι θα τα πάω μια χαρά. Είστε πολύ δραστήριος, πολύ κοινωνικός, αλλά κρατάτε χαμηλό προφίλ γενικότερα. Πώς ισορροπείτε αυτό, γιατί από τη μία πολύ κοινωνικός και από την άλλη το προφίλ πολύ χαμηλό. Πολύ κοινωνικός είμαι, είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιος. Δεν είμαι άνθρωπος που θα καθίσει στο σπίτι, θα δει τηλεόραση. Μ' αρέσει η συναναστροφή με τον κόσμο, οι παρέες και όλα αυτά. Όσο για το χαμηλό προφίλ που λέτε, εντάξει. Αυτό είναι σχετικό. Άλλοι με κατηγορούν ότι δεν είμαι εντελώς χαμηλό προφίλ, ότι είμαι και λίγο ξύθιμος, ότι δεν συμβιβάζομαι εύκολα. Αυτό ναι, ότι... εντάξει, άλλο αυτό. Αυτό δείχνει ότι είσαι πολύ δυναμικός. Όχι όμως... Αλλά δεν είσαι άνθρωπος που ενώ που να δείχνετε αυτά που κάνετε ή να θέλετε συνέχεια να αυτοπροβάλλεστε. Με αυτή την έννοια το λέω. Σε αυτό έχετε δίκιο, δεν μου αρέσει η προσωπική προβολή. Και γι' αυτό δυσκολεύτηκα μέχρι να σας πω ότι εντάξει, είμαι διαθέσιμος για να δώσουμε μία συνέντευξη, γιατί δεν θέλω να εμπλέκω τα προσωπικά μου, τα οικογενειακά μου και να τα βγάζω στον αέρα. Εμείς τώρα, σε εισαγωγικά. Ναι, εμείς τώρα εντάξει, μέσα από αυτήν την εκπομπή θέλουμε να μάθουμε και περισσότερα πράγματα για εσάς. Εσείς είστε ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, αυτοδημιούργητος. Ουσιαστικά ξεκινήσατε μόνος σας και με το πρώτο πρατήριο που φτιάξατε, συνέχεια ήρθε και το δεύτερο και σήμερα κάνετε και πολλά περισσότερα πράγματα και μεταφορές καυσίμων. Θέλετε να γυρίσουμε λίγο έτσι και το χρόνο πίσω, να μας πείτε λίγο και το ξεκίνημά σας επιχειρηματικά και συνέχεια να πάμε και στην πολιτική ενασχόληση. Ωραία, θα προσπαθήσω, αν και επαναλαμβάνω ότι δεν μου αρέσει να αυτοπροβάλλομαι, λίγο συνοπτικά, γιατί και ο χρόνος σας από ό,τι ξέρω είναι περιορισμένος, να κάνω μια σύντομη έτσι αναδρομή όσα θυμάμαι τώρα και όσα μπήκατε, μπορώ να περιγράψω. Πώς μπήκατε στον επιχειρηματικό κλάδο, πώς αποφάσισατε να γίνετε επιχειρηματής, που έχει και λίγο ρίσκο, θέλει και πολλά πράγματα να συνδυάζεις από μια άλλη δουλειά, είτε στο δημόσιο, είτε στο ιδιωτικό τομέα, που τότε ήταν και πιο εύκολα τα πράγματα που ξεκινάγατε. Σίγουρα όποιος είναι στο επιχειρήν πρέπει να πάρει κάποια ρίσκα και πρέπει να τα πάρει συγκροτημένα και μελετημένα και όταν είναι εργατικός θα του βγούνε. Mm. Γιατί χωρίς ρίσκο και χωρίς εργασία δεν πρόκειται να κάνεις κάτι και πολλοί αποτυχαίνουν σε αυτό το πράγμα. Πώς βρέθηκα εδώ, είμαι αισίως πάω στα 54. Έχω εδώ 30 χρόνια σερή λειτουργίας το πρώτο μου κατάστημα, δηλαδή από ηλικία 24 ετών. Δεν το πήρα από κάπου. Δεν είχα οικογένεια κάποια σχέση με κανένα. Ο πατέρας μου ήταν δημόσιος υπάλληλος, η μητέρα μου διατηρεί ένα μίνι μάρκετ, καφέ, το έχει και ακόμα, παρόλο ότι είναι σε ηλικία, έχει μάθει έτσι και δεν μπορεί να με τον κόσμο να το αποχωριστεί. Τέλος πάντων υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί, αλλά 30 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Πριν αποφασίσω να στραφώ στον ιδιωτικό τομέα και στο επιχειρήν, έλειψα για ένα διάστημα 5-6 χρόνια από την περιοχή μου, γιατί γεννήθηκα εδώ, μεγάλωσα, που ξέχασα να το αναφέρω. Δηλαδή από τα 54 χρόνια, τα 48 τα ζω εδώ. Ναι. Και δεν έχετε φύγει ουσιαστικά και Όχι. τώρα εδώ συνεχίζετε. Καθόλου. Με τα 6 χρόνια συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών υποχρεώσεών μου, που τότε ήταν 28 μήνες, γιατί ήμουν έφεδρος αξιωματικός και τα λοιπά. Πήγατε λοιπόν στην Αθήνα, ναι, για ραδιάσιμα. Στην Αθήνα πήγα μετά. Μάλιστα εργάστηκα για ένα διάστημα 6 μήνες στον 984 τεχνικός ήχου, ηχοληψία που κάτι είπαμε πριν στη συζήτηση, αλλά είδα ότι δεν μου τέριαζε το περιβάλλον αυτό. Μπήκατε δηλαδή στον χώρο της ενημέρωσης. Μπήκα. Τυχαία φαντάζομαι. Τυχαία, ναι, τυχαία, εντάξει.
φροντίζαν οι γονείς μας παλιά να αποκαταστήσουν τα παιδιά στο δημόσιο. Ξέρετε την νοοτροπία που υπήρχε. Και τώρα, εντάξει. Αλλά όταν ήταν να υπογράψω τη σύμβαση εργασίας τότε, με πιάσε ένας πανικός και λέω, εδώ τι να έρχομαι, 10 μέρες πρωί, 10 απόγευμα και 5 νύχτα και με λίγα τα λεφτά, λέω θα φύγω, με έπιασε ένας πανικός και ήρθα και σε σύγκρουση με τους γονείς μου και με συγγενείς, γιατί παράτησες τη δουλειά και κάποιος πρέπει να βρει δουλειά. Τέλος πάντων, λέω δανεικά δεν σας ζητάω, εγώ θα προχωρήσω μόνος μου. Έκανα διάφορα επαγγέλματα, μην σας τρώω το χρόνο. Σε όλα τα επαγγέλματα που πήγα επιτυχημένος ήμουνα, με ζητάγανε οι εργοδότες μου, ήμουνα εργατικός, επιμελής, αλλά δεν συμβιβαζόμουν, ήθελα να κάνω κάτι δικό μου ώστε να είναι το καπάκι ανοιχτό, πώς να το πω, να τα χειρίζομαι μόνος μου. Και έτσι πήρα την απόφαση να έρθω τότε στο χωριό, γιατί αγαπάω το χωριό μου, γεννήθηκα εδώ, μεγάλωσα, ήταν και οι γονείς μου εδώ, έπρεπε ένα παιδί από τα τρία να έρθει πίσω. Είχαμε ένα χώρο εκεί, της είπα τους γονείς μου, μου δίνετε το χώρο, και ξεκίνησα, λέω θα κάνω αυτή τη δουλειά. Προέβλεπα ότι υπήρχε ζήτηση σε αυτό το αντικείμενο και δικαιώθηκα γύρω από το αυτοκίνητο, γιατί είχα εργαστεί και στην Αθήνα σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, σε πωλήσεις και αυτά, στην περίοδο της απόσυρσης, μιλάμε τώρα το 90-92, γιατί εδώ λειτουργήσα το 92-93, ναι, είχα σχέση. Δόξα τω Θεώ. Και έχει πάει πολύ καλά και παρά την κρίση και παρά ότι βλέπουμε έχουν κλείσει και αρκετά πρατήρια. Εσείς αντίθετα μεγαλώνετε, επεκτείνεστε. Νομίζω δεν είναι μόνο πρατήριο που έχετε στα Καλάβρητα. Θα σας πω. Κάνετε πάρα πολλά πράγματα, ναι. Όταν ξεκίνησα το 92, έχει σημασία να το αναφέρουμε. Δηλαδή οι καταναλωγές ήταν πολύ μικρές. Δηλαδή σας λέω τώρα εδώ και 30 χρόνια. Μπορεί οι νέοι που μας ακούνε τώρα να μην μπορούν να το φανταστούν, αλλά εδώ στην Κλητωρία υπήρχαν 3 καλοριφέρ. Δηλαδή που πήγαινα πετρέλαιο θέρμανση. Σας λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, δηλαδή να έδινα 10 τόνους πετρέλαιο που χρόνο με το χρόνο αυξανόντουσαν ραγδαία. Δηλαδή και φτάσαμε μέχρι το 2010, φτάσαν πολλαπλασιαστικά με γρήγορους ρυθμούς. Αυξανόταν τα αυτοκίνητα, αυξανόταν τα δημόσια έργα, οι εργολάβοι, όλα αυτά. Και φτάσαμε στην περίοδο της κρίσης με την κατάρρευση της Lehman Brothers, εμείς δεν πήραμε χαμπάρι, άρχισε να ζορίζουν τα πράγματα και το μόνο που δεν είχα φανταστεί σε όλη αυτή τη διαδρομή, δηλαδή ότι από το 92 στο 2012-13 να το προσδιορίσουμε στα 20 χρόνια, δεν είχα φανταστεί ότι αυτή η αυξανόμενος ρυθμός ανάπτυξης που υπήρχε σε όλους τους τομείς, δεν μιλάω μόνο το δικό μου, ότι θα ερχόταν αυτή η κρίση αυτή που θα στιγμή, όλα, που οι καταναλώσεις θα μειώνονταν έως και 70%, γιατί η κρίση έφερε η ενεργειακή φτώχεια, ο κόσμος δεν είχε να καταναλώσει, στράφηκε σε άλλες πηγές ενέργειας, σε ξυλόσομπες, σε πέλετ, σε χιλιάδες άλλα πράγματα, σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, σε αντλίες θερμότητας, σε γεωθερμίες, σε πολλά πράγματα. Και αυτό σε συνδυασμό, για να το κλείσουμε το θέμα, με μια επένδυση που εμένα οι συγκυρίες έπεσαν να την κάνω το 2009 στα Καλάβρετα. Πάνω δηλαδή. Αγόρασα τους χώρους όλα αυτά, είναι μεγάλο το πρατήριο εκεί γιατί είναι και μεικτό, διαθέτει LPG και γκάζι, μια επένδυση 1,5 εκατομμυρίου. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν μπαίνοντας στην κρίση και μειώνοντας τις καταναλώσεις. Να κρατήσω αυτή την επιχείρηση των Καλαβριτών. Αυτή εδώ ήταν βιώσιμη. Αλλά τα καταφέρατε όμως. Ναι, τα κατάφερα. Είχατε πάντα το μέτρο και. Αν ήταν μόνο τα Καλαβρίτα, δεν θα τα κατάφερνα, για να είμαι ειλικρινής. Τα κατάφερα για 2-3 λόγους. Πρώτον, ότι ήξερα τη δουλειά. Κάνω τη δουλειά που ξέρω. Δεν πάω να κάνω μια άλλη δουλειά διαφορετική. Αυτή που είχα μάθει 20 χρόνια και την ήξερα καλά. Και παράλληλα είχα ξεκινήσει και το μεταφορικό έργο που ξέχασα να το παρέλειψα γύρω στο 97, παίρνοντας το πρώτο ιδιόκτητο βιτιοφόρο υγρών καυσίμων, γιατί εδώ υπήρχε πρόβλημα στο μεταφορικό, για να εξυπηρετώ τις ανάγκες του δικού μου πρατηρίου και ταυτόχρονα λειτουργήσα και σαν μπρόκερ στην περιοχή, σαν αντιπρόσωπα, φέρνοντας και άλλα πρατήρια στην εταιρεία και μεγαλωνοντάς τα έκανα 2, τα έκανα 3, τα έκανα 4. Με λίγα λόγια, παίρνοντας λεφτά από την Κλητωρία και από τα
πρατήρια, βγήκα από αυτό το τούνελ της κρίσης. Δεν έφτανε μόνο αυτό, ήρθε και ο κορονοϊός. Πάντως εσείς τα έχετε καταφέρει και έχετε κρατήσει και όλες τις ισορροπίες και αυτό δείχνει έναν άνθρωπο έτσι όχι μόνο δυναμικό, που ξέρει να κάνει και τη διαχείριση. Εντάξει, δεν θέλω σας λέω να υπερηφανεύομαι, απλώς σας είπα τους λόγους. Τα λέμε και εμείς για εσάς. Από εκεί πέρα τώρα στην πολιτική πώς μπήκατε και ως πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, νωρίτερα ξεκινήσατε και ως δημοτικός σύμβουλος Κλητορίας παλαιότερα και στη συνέχεια μπήκατε και σε αυτό το χώρο που και φαντάζομαι δεν έχετε και το χρόνο. Και η δική πολιτική θέλει το δικό της χρόνο και ενασχόληση. Έτσι και ως δημοτικός σύμβουλος και τώρα και ως πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Εντάξει, δεν ξέρω εσείς τώρα με τι δεδομένα μιλάτε, αλλά η ενασχόληση με τα δημοτικά εδώ, ο Δήμος Καλαβρίτων δεν είναι κανένας Δήμος Πατρέων ή οτιδήποτε. Όταν ζεις εδώ, όταν δραστηριοποιείς επιχειρηματικά, όταν συναναστρέφεσαι με κόσμο, δεν ήρθα ουρανοκατέβατος και γνωρίζεις τα προβλήματα της περιοχής και θέλεις πραγματικά να βοηθήσεις γιατί αγαπάς τον τόπο σου, αλλά και ένας λόγος παραπάνω όταν επενδύεις χρήματα στην περιοχή σου, γιατί εγώ το 80% των χρημάτων πέρα από τις μεταφορές το έχω επενδύσει εδώ, σε αντίθεση με συμπατριώτες μου που πρόκοψαν παλιότερα και επενδύανε διαφορετικά, τα πηγαίνανε, παίρναν διαμερίσματα στην Πάτρα, στην Αθήνα και αυτό γινόταν από παντού. Και βλέπεις την περιοχή να συρρυκνώνεται. Εγώ έχω και ένα λόγο παραπάνω γιατί έχω επενδύσει στα Καλάβρητα, στην Κλητορία. Οπότε αγαπάτε την περιοχή. Δηλαδή πελάτες μου είναι όλη η επαρχία Καλαβρίτων και μπορώ να σας πω και ευρύτερα. Και δεν θέλω να δω τον τόπο να μειώνεται και η κόπη μου να... Οπότε ουσιαστικά μπήκατε γιατί για να μπήκα και για αυτό προσφέρετε και να μπείτε και... μπροστά και σε θέματα. Ναι, και να πω σε θέματα. Ναι. Αλλά δυστυχώς είναι... τέτοιο το σύστημα που έχω και το μικρόβιο που έχω ψηλό απογοητευτεί με όσους έχω συνεργαστεί σε εισαγωγικά. Θα μου πείτε μιλάτε λίγο υπεροπτικά, λαζονικά, όχι, αλλά εγώ βλέποντας από τον ιδιωτικό τομέα πώς πρέπει να λειτουργεί, έτσι έχω και στο μυαλό μου το Δήμο. Αλλά ο Δήμος είναι ένα άλλο πράγμα. Η ρυθμή είναι πολύ αργή. Είναι γραφειοκρατικό. Είναι μεγάλο ρόλο παίζει ο κάθε δήμαρχος. Δηλαδή είναι και στο χέρι του δημάρχου να γίνουν κάποια πράγματα. Γιατί συνεχώς ακούμε η κρίση, οι προβλήματα. Είναι και λάθος διαχείριση. Και δεν μιλάω μόνο για το δικό σας το Δήμο, μιλάω και γενικότερα. Είναι θέμα δημάρχου να γίνονται και κάποια πράγματα. Και ομάδα δημοτική αρχή. Ασφαλώς. Στο μεγαλύτερο ποσοστό, στο 80%, 90%. Γιατί εγώ στη διαδρομή μου ξέρω αξιόλογους ανθρώπους που πλαισιώνουν τον κάθε δήμαρχο και μετά απογοητεύονται και αποσύρονται και τελείως και δεν θέλουν να ξανακούσουν και τίποτα. Γιατί δεν ξέρω τι γίνεται με τους δημάρχους. Τη μέρα που εκλέγονται. Την επομένη, το μόνο πράγμα που τους απασχολεί είναι πώς θα βγω την επόμενη τετραετία. Και εκεί ξεκινάει το λάθος. Δηλαδή, γενικότερα στη χώρα μας, είναι μια μικροπολιτική. Γενικότερα, εντάξει, να μην τα ισοπεδώνουμε και όλα, αλλά μιλάμε τώρα για το 90%, γιατί υπάρχουν και δήμαρχοι που παρακολουθώ στον ελλαδικό χώρο, που έχουν κάνει άλματα, έτσι. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το πούμε εδώ για την περιοχή τη δική μας. Ότι έχει γίνει. Θα μπορούσαν να είναι... Να έχει διαφορετική δουλειά στο Δήμο Καλαβρίτων, γενικότερα και στα χωριά των Καλαβρίτων. Κοιτάξτε. Που το ακούω και από πάρα πολλούς και άλλους προέδρους συναδέλφους σας. Κοιτάξτε. Είπατε πριν ότι. Και είπαμε ότι τι μπορούσε να κάνει κάποιος από την κρίση και μετά και το COVID, και τώρα έχουμε τον πόλεμο και βλέπουμε την κρίση της ενέργειας. Γιατί αυτή για μένα είναι κρίση της ενέργειας και δεν έχει ξεκινήσει τώρα, έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο. Δεν θα έπρεπε ο Δήμος εδώ να έχει πάρει μέτρα, όχι τώρα και 10 χρόνια πριν. Γιατί να καταναλώνουμε τόσο ρεύμα σε τόσα αντιλιοστάσια, δεκάδες, 20, είμαστε 66 κοινότητες και πρέπει να έχουμε 30, έγινε αναβάθμιση στα αντιλιοστάσια που έχουμε υποβρύχια τεχνολογίας 30 χρόνια, είναι inverter, πήγαμε να βρούμε φυσικό νερό, ο Δημότης τα πληρώνει. Δεν πρέπει να κάνουμε οικονομίες κλίμακος. Να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη, να κάνουμε κάτι. Αλλά δεν βλέπω να τους απασχολεί τους δημάρχους αυτό. Το μόνο που τους απασχολεί
πώς θα ξαναβγούνε την επόμενη. Κάνοντας μικροπολιτική και μπαίνοντας στην παροχολογία και στα ρουσφέτια. Ναι. Καθαρά δηλαδή. Και αυτό με απογοητεύει. Αυτό μας κρατάει στάση μου στην ουσιαστικά. Δεν γίνεται κάτι. Εσείς τώρα ως πρόεδρος της τοπικής κοινότητας εδώ Κλητωρίας, έχετε κάποια παρεμβάσει, κάποια αιτήματα που θέλετε να γίνουν, που... Κοιτάξτε, τα έχετε ζητήσει και πιστεύετε ότι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα για να δείτε κάτι καλύτερο στην περιοχή. Επειδή η ανασχόλησή μου ποτέ δεν ήταν σε τοπικό επίπεδο, ήταν σε δημοτικό και μάλιστα ήμουνα και ο πρώτος αντιδήμαρχος στον Καλλικράτη, Καλαβρίτων. Πάμε και με τον κύριο Λαζουρά. Και τότε έφτασα και παραιτήθηκα κιόλας. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη παραίτηση στα χρονικά. Γιατί ήταν ασυμφωνία, δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε. Όχι ότι αφήνω εχμές για τον δήμαρχο τον Λαζουρά. Καλός, χρυσός, αλλά τα βλέπε διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ήθελε να συγκρουστεί με το κατεστημένο. Και η αιτία τότε που συγκρουστήκαμε, έτσι να την αναφέρω, που έχει σχέση και με τώρα, ήταν για το κημητήριο της Κλητωρίας, που έπρεπε να κάνουμε επέκταση. Και ανέλαβα την πρωτοβουλία, φτάσαμε τις μελέτες στο 80% και μετά βρεθήκανε 2-3 κάτοικοι εδώ πέρα που δεν χρειάζεται να τους ονοματίζουμε και άκουσε αυτούς. Δεν άκουσε το 99,9, άκουσε το 0,1. Λες και εγώ δεν δραστηριοποιούμαι εδώ επιχειρηματικά, δεν τους βλέπω κάθε μέρα τους συμπατριώτες μου. Εγώ δεν έχω μεγαλύτερο πρόβλημα αν θα έρθουν στην επιχείρησή μου ή όλα αυτά. Εφόσον είχε προχωρήσει λέτε, και η μελέτη, δηλαδή είχατε κάνει και μια δουλειά, οπότε έμεσα είχατε πάρει και ένα πράσινο φως να γίνει, ότι θα γίνει πάντα κάτι. Πάντα θα βρεθεί κάποιος που είναι η εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνας, είναι η μειοψηφία. Και κάθετο, κάθε εκάστοτος δήμαρχος και ακούει αυτόν. Δεν πρέπει να ακούς. Πρέπει να βάζεις μπροστά το δημόσιο συμφέρον και να λες. Σε ποσοστό 70-80% με καλύπτει, προχωράς. Mm-hmm. Εντάξει, εξάλλου δεν γίνεται και όλους να είναι ευχαριστημένοι και όλοι. Πας με την πλειοψηφία και με το. Όλους δεν μπορείς να τους ευχαριστήσεις. Σίγουρα να ποτέ. Με την κοινή λογική θα πας και με τις ανάγκες της περιοχής. Mm-hmm. Και όταν μιλάμε για μια επέκταση, δεν μιλάμε κάτι που θα κόστιζε τίποτα νούμερα εξωπραγματικά, γιατί εγώ τώρα σαν πρόεδρος κοινότητας έχω 100 αιτήματα για τάφους. Πάνε στην Αθήνα, μιλάμε τώρα, γινόμαστε και λίγο κοινικοί, και τους ζητάνε, δεν έχουν με τον κορονοϊό που να βάλουν τους ανθρώπους τους. Ναι. Και τους πληρώνουν τριχίλιαρα και τους λέει στα 3 χρόνια πάρτον, βγάλτον, έλα εσύ εδώ να είσαι πρόεδρος, να σε παίρνει τώρα μεγάλοι ανθρώποι, σοβαροί. Και αυτό το πρόβλημα διονύζεται 30 χρόνια. Αν δείτε τα προεκλογικά προγράμματα Ολωνών και το δικό μου ακόμα, που δεν βγάζω τον εαυτό μου, έλεγα επέκταση κημητηρίου. Ναι. Πού είναι το κημητήριο, γιατί δεν υπάρχει πρωτοβουλία κοινοτική. Και άλλα πολλά που μπορούμε να λέμε για την κοινότητα εδώ πέρα. Μάλιστα. Έχετε αναφερθεί και στη σχολή, την γαλακτοκομική σχολή, ναι, που θέλετε να γίνει έδρα εδώ στη Κλητωρία. Και δεν και είναι ότι λειτουργώ τοπικιστικά και ρατσιστικά, γιατί και αυτό μπορεί κάποιοι τον μπερδεύουν ότι είμαι από την Κλητωρία, μα εγώ το μεγαλύτερο κομμάτι των χρημάτων το επένδυσα στα Καλάβρητα, δεν το επένδυσα στη Κλητωρία. Αλλά βλέπω ότι μια πρόταση ρεαλιστική είναι η Κλητωρία και το έχω εξηγήσει σε εσάς, το κάνατε και ένα άρθρο και θα το ξαναπώ και τώρα εδώ, ότι και με αφορμή την προχτεσινή συνεδρίαση που έκανε εδώ πέρα με τον κύριο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ζαΐμη. Με την περιφέρεια, με το ΣΕΑΔΕΡΑ. Τυχαία ήμουνα εκεί πέρα και είχε και τηλεδιάσκεψη και ήταν και ο κύριος Στήλιος ο υπουργός. Και... Ο οποίος είπε θα έρθει και στην περιφέρεια. Ναι, προσκλήθηκε από τον δήμαρχο και φιλοφρονήσεις και αυτά και τίποτα άλλο. Και ξανααναφέρει ο δήμαρχος και με στεναχωρεί αυτό. Λέει πάλι το ίδιο, ότι στα Καλάβρητα έχουμε τα δημοτικά σφαγεία, να κάνουμε τη σχολή κρεοπολών και έχουμε και την Ένωση Αγροτικού Συνεταιρισμού και να γίνει και η γαλακτοκομική σχολή. Γιατί? Προεκλογικά τι μας έλεγες κύριε Δήμαρχε για ισόρροπη ανάπτυξη? Πού είναι η ισόρροπη ανάπτυξη? Τα Καλάβρητα δεν είναι αγροτοκτηνοτροφική περιοχή. Αγροτοκτηνοτροφική περιοχή είναι η Δημοτική Ένωτα Κλητωρίας, Παΐων και Αρωανίας. Σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, με νούμερα. Απλά τώρα τα Καλάβρητα δεν είναι μόνο η πόλη των Καλαβρίτων, με λίγα λόγια. Οπότε αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάτι άλλο και κάπου αλλού. Πέρα από αυτό, εδώ υπάρχει ένα εργοστάσιο του κυρίου Μιλιτσόπουλου που με έγγραφή του δήλωση έχει συνενέσει ότι παραχωρεί τις εγκαταστάσεις του για την πρακτική των σπουδαστών. Και παραχωρεί και ό,τι άλλο χρειαστεί από γάλα, δεν ξέρω
τι άλλο, και το σημαντικότερο, ότι αυτή η σχολή, εφόσον έχει προταθεί από τον προηγούμενο υπουργό, τον κύριο Βορύδη, και τώρα ο κύριος Στήλιος, είπε ναι, να την κάνουμε. Υπάρχει μαθητική εστία, το περιβαλλοντικό κέντρο της Κλειτορίας, δηλαδή, το ΚΕΠ, το οποίο λόγω του περιβαλλοντικού κέντρου, μην κοιτάτε τώρα στον κορονοϊό που λόγω κορονοϊού δεν έχει, έχει συνέχεια μαθητές που το επισκέπτονται, κάνουν τα προγραμματά τους και αυτά, είναι, μπορεί άμεσα να στεγάσει και να σητήσει άμεσα αύριο το πρωί τους οποιοσδήποτε σπουδαστές, 40-50. Και εγώ εξηγήστε μου εσείς, ποια είναι η αιμονή του κυρίου Παπαδόπουλου στο θέμα αυτό που δεν θέλει τη γαλακτοκομική? Και αύριο θα έρθει εδώ να μας ξαναπεί να τον στηρίξουμε. Εδώ όταν έχουμε κάνει και ψήφισμα, δεν σας το είπα την προηγούμενη φορά, έχω 1200 υπογραφές και 200 είναι από το Δήμο Καλαβρίτων που δεν ασχολήθηκα. Εσείς έχετε, που υπογράφουν. Έχετε έρθει πάλι και σε επαφή και με τον Δήμαρχο? Γιατί εντάξει, ένας άνθρωπος νομίζω που μπορεί να ακούσει, ακούει γενικότερα τις απόψεις και τα θέματα, και μήπως καταλάβει τέλος πάντων ότι πρέπει να γίνει και να γίνει αποδεκτό το αίτημά σας. Έχετε νέου σε επαφή? Πριν κανένα δίμηνο το ανακαινήσαμε πάλι το θέμα, όχι το συγκεκριμένο, γιατί είχα πάει μέσα με τον αντιπρόεδρο εδώ της κοινότητας και μου λέει, έλα εδώ, μου λέει, κάτσε κάτω, μου λέει, γιατί γκρινιάζουμε και εγώ δεν έχω κάνει τίποτα στη λειτουργία. Του λέω, σου έχω στείλει 100 αποφάσεις του κοινοτικού συμβουλίου. Πες μου τι έχεις κάνει. Μου λέει, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα στην Κλειτορία. Του λέω, δεν είπα εγώ αυτό. Μου λέει, εγώ δεν έκανα την πλατεία στην Κλειτορία. Του απαντάω. Του λέω, όχι, την πλατεία την προγραμμάτισαν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, εγώ με τον κύριο Σημακόπουλο, και την υλοποίηση την έβαλε στο ΕΣΠΑ ο κύριος Λαζουράς. Μα μου λέει, εγώ τη ΔΕΗ, εντάξει, έγινε μια παράληψη εδώ σχετικά με την πλατεία. Δεν είχε προβλεφθεί υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ και τα ό,τι έχει σχέση με ανάπλαση πλατιών κτλ. Δεν χρηματοδοτούνται. Εάν δεν έχει, και καθυστερήσαμε 5-6 μήνες, εντάξει, και βρήκαμε ένα κονδύλι άλλες 70.000. Αυτό είναι το πρόβλημα. Του λέω, εσείς έχετε κάνει, για να μην τον μειώνουμε και τον αδικούμε. Μου λέει, τι έχω κάνει? Το δικαστικό μέγαρο εδώ πέρα, το πρώην ειρηνοδικείο της Κλειτορίας. Αυτό, μόλις έκλεισε το ειρηνοδικείο στο Υπουργείο Εσωτερικών που προχωρούσαν τη μεταρρύθμιση, όπως και φορολογικά που κλείσαν οι εφορίες και όλα αυτά τα πράγματα, περιήλθε στο ΤΑΙΠΕΔ και ήταν 7-8 χρόνια και ήταν ένα πάγιο αίτημα εδώ της Δημοτικής Ενότητας να αξιοποιηθεί, να το πάρει πάλι, να το πάρει η Δημοτική Ενότητα και να συγκεντρωθούν εκεί οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου, γιατί έχουμε έλλειψη πολύ κτηριακά. Και όχι μόνο ότι είναι στενά και μικρά, χρήζουν ανακαίνησης, είναι πάρα πολύ παλιά και δεν είναι λειτουργικά. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι εδώ είμαστε ένα πενταμελές από τα 6 όλου του Δήμου, τα 66, και δεν έχουμε που να συνεδριάζουμε. Στα καφενεία θα συνεδριάζουμε. Ναι. Και στο αίτημά μας εκμισθώσαμε ακίνητο εδώ, το οποίο δεν θέλω για ευνόητους λόγους να αναφέρω το όνομα του ιδιοκτήτη, και οι δημότες εδώ βαρύνονται με 500 ευρώ το μήνα και είναι κλειστό. Και επανέρχομαι στο ειρηνοδικείο με ενέργειες του Δημάρχου προσωπικά, και εδώ τον συγχαίρω, και με την πίεση τη δική μας, περιήλθε στο Δήμο. Είναι περιουσία μας και μιλάμε, επειδή το ξέρει ο κύριος Δήμαρχος, μαζί το επισκεφθήκαμε, είναι ένα υπερσύγχρονο κτίριο που δεν θέλει τίποτα από επισκευές. Δηλαδή το Δημαρχείο των Καλαβρίτων είναι μηδέν μπροστά σε αυτό. Μάλιστα. Με ανσασέρ, με ράμπες αμαία, με τουαλέτες αμαία, με μεγάλα γραφεία, να καλύψει τα πάντα, και το ΚΕΠ και τις αποκεντρωμένη διοίκηση, όλες τις υπηρεσίες και το Προεδρείο και τον Αντιδήμαρχο, και μετά ας κάνει μια ανακαίνιση. Αυτό για αυτό είναι κληροδότημα, και γιατί υπάρχουν φωνές αντίθετες και λέει να πάμε στο ειρηνοδικείο το αρχαιολογικό μουσείο να το κάνουμε. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ευθέως ότι αυτά εξυπηρετούν συμφέροντα. Δεν είναι λογική αυτή. Δεν μπορείς ένα κτίριο 600 τετραγωνικά, δηλαδή 200 υπόγειο, 200 ισόγειο, 200 πρώτο όροφο, να κάνεις αρχαιολογικό μουσείο.
Κάλλιστα μπορεί να το κάνει και εδώ και είμαι υπέρ του να γίνει το Αρχαιολογικό Μουσείο. Να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες και να προχωρήσουμε μπροστά. Και άλλα πολλά. Πάντως βλέπω ότι τα παρακολουθείτε όλα τα θέματα. Τα λέτε, δεν φοβάστε. Λέτε και τα θετικά όμως που γίνονται. Λέτε και τα θετικά. Λέτε, εντάξει, όταν θέλετε. Δεν μπορώ να μην πω τα θετικά. Δεν κρύβετε τα λόγια σας. Και γι' αυτό στο δεύτερο μέρος θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να μου πείτε, άμα σκέφτεστε και έχετε και άλλα σχέδια προσωπικά. Και ίσως και κάποια που έχουν ακουστεί τώρα για υποψηφιότητα στο Δήμο. Θα μας τα πείτε μετά, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγα λεπτά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, φίλοι και φίλοι. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, παρακολουθείτε την εκπομπή Προφίλ. Κοντά μας σήμερα είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας κληρωτορίας και γνωστός επιχειρηματίας, ο κύριος Γιώργος Παπακανέλος. Κύριε Παπακανέλο, είχαμε μείνει στο σημείο που σας ρώτησα, επειδή έχουν ακουστεί πολλά και φήμες. Ξέρουμε ότι είστε πολύ ενεργός, βέβαια, και στα πολιτικά και ως πρόεδρος τώρα, αλλά παλιότερα και ως αντιδήμαρχος που είχατε βγει και ως δημοτικός σύμβουλος που ξεκινήσατε. Ακόμα και για υποψηφιότητα. Ως υποψήφιος δήμαρχος Καλαβρίτων. Δεν ξέρω τώρα αν ευσταθούν αυτά τα σενάρια, τα σχόλια που ακούγονται, αν το σκέφτεστε, αν θα θέλατε και τη δεδομένη χρονική στιγμή. Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής απέναντί σας, χρονικά αυτή τη στιγμή δεν το σκέφτομαι λόγω υποχρεώσεων της οικογένειάς μου. Αλλά βλέποντας όλο αυτό το κλίμα που προείπαμε πριν, δεν θα ήθελα να ξαναπάω πίσω από κάποιον υποψήφιο, γιατί μου έχουν κολλήσει και ρετσινιά ότι όπου πάω τσακώνομαι και γκρινιάζω και δεν συνεργάζομαι. Ναι. Καταλάβατε πώς γίνεται εδώ σε κλειστές πνευματικές. Και έχω πει στον εαυτό μου ότι αν θα ξανασχοληθείς, θα ασχοληθείς μόνο σε επίπεδο δημάρχου. Τώρα αυτό θα το κρίνουν οι εξελίξεις. Ακόμα για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση έχουμε 1,5 χρόνο. Ναι, υπάρχει χρόνος πολύ. Ο χρόνος δεν είναι πολύς, γιατί κανονικά θα πρέπει να ξεκινήσεις τώρα. Δεν μπορεί να εμφανιστείς στους 3 μήνες και να λες εγώ κατεβαίνω υποψήφιος. Αλλά φημολογείται και δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχύσει ότι συζητείτε και σκέφτεται η κυβέρνηση να δώσει παράταση. Δηλαδή, όχι για το Σεπτέμβριο του 2023, να πάμε τέλος του 2024, ένα χρόνο επιπλέον. Αυτό είναι λόγω ενθαρρυντικό για μας, γιατί για μένα δηλαδή, αν θέλω να ασχοληθώ, γιατί μου δίνει πιο ευελιξία στο χρόνο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για άλλα, όχι 1,5, για άλλα 3 χρόνια, γιατί σκέφτεται να το πάει 5 ετία. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω ευθέως και επισήμως, αλλά γιατί όχι. Πάντως ότι έρχεστε στη ρήξη είναι καλό, γιατί πάνε να πει ότι αν είστε δήμαρχος, αν βγείτε και εκλεγείτε, θα έρχεστε στη ρήξη με κάποιους ανθρώπους που πρέπει να έρθετε για να γίνουν και πράγματα. Μην το λέτε αρνητικά. Σε εισαγωγικά. Με όσους έχω έρθει ρήξη και κάποια στιγμή καταλάβαν και αυτοί το άδικο που είχαν και ήταν και προς το δικό τους συμφέρον. Απλώς δεν μπορούσαν εκείνη τη στιγμή να αντισταθμίσουν και να δουν τι είναι το προσωπικό τους συμφέρον. Είστε δίκαιος άνθρωπος. Αυτό καταλαβαίνω. Κάνουμε λάθη. Δεν είναι. Είστε δίκαιος, δηλαδή τα λέτε, είστε αντικειμενικός. Εννοείται. Σε αυτό το πράγμα τουλάχιστον πιστεύω ότι μου αναγνωρίζουν την τιμιότητα και για το δίκαιο, θα το αποδώσω. Εκτός και κάνω λάθος. Ναι. Έχω καταλάβει λάθος. Αν μου το εξηγήσει κάποιος ότι έλα εδώ ρε φίλε, εδώ γιατί το κάνεις αυτό, εκείνο το άλλο. Δεν κινούμε όμως παρασκηνιακά και δόλια και αυτά. Δεν κάνω τέτοια πράγματα για να εξυπηρετήσω άλλους σκοπούς πολιτικούς, για να πάρω ψήφους. Με να με ψηφίζουν για αυτό που είμαι. Δεν με ψηφίζουν για το άλλο. Μάλιστα. Τους άλλους τους ψηφίζουν για το άλλο. Κατανοητό. Έχετε και μια ωραία οικογένεια και δύο υπέροχα παιδιά. Η κόρη σπουδάζει και ο γιος είναι ασχολείται πολύ στο ποδόσφαιρο, επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Θέλω έτσι λίγο να μιλήσετε και για τα παιδιά και την οικογένεια και πώς είστε και ως πατέρας. Τώρα σε ένα άλλο ρόλο βέβαια.
Κοιτάξτε, ήρθαν έτσι τα πράγματα που εδώ και 5 χρόνια η οικογένεια έχει μετακομίσει στην Αθήνα και αυτό προέκυψε από ένα πάθος που είχε ο γιος μου ο μικρότερος, τώρα είναι στη Δευτέρα Λυκείου 16 ετών, πάθος με το ποδόσφαιρο και το και πήγα... Και ταλέντο. Το πήγα και δεν κατάλαβα πώς έπλεξα στην Τρίπολη σε μια ομάδα εκεί ΠΑΕ και έκτοτε άνοιξε αυτή και σε ηλικία 13 ετών τον ζητήσανε δύο ομάδες ΠΑΕ Αθήνας, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, και τώρα είναι επαγγελματίας σε αυτή την ομάδα της Αθήνας και είναι και εκτός επαγγελματίας είναι και μέλος της Εθνικής Παίδων κάτω των 17. Οπότε έπρεπε η γυναίκα μου, για να ικανοποιήσω τις επιθυμίες του παιδιού μου, παρότι σε ένα σημείο κάπου δεν μου άρεσε, γιατί έπρεπε και εδώ πίσω να υπάρχει ένας αντικαταστάτης και αυτά, αλλά προτεύει για μένα να κάνω αυτό που θέλει, να μην μου γυρίσει αύριο και μου πει οτιδήποτε. Οπότε αναγκαστικά έφυγε και η κόρη μου και έμεινα μόνος τώρα εδώ. Σπουδάζει η κόρη, βέβαια. Εντάξει, η κόρη τώρα είναι στο πρώτο έτος σε Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, στο τμήμα ψηφιακών συστημάτων. Και εντάξει, και έχουμε ανοίξει 3 μέτωπα. Και είμαστε εσείς Αθήνα. Και στην Αθήνα και σύζυγος. Ναι, εντάξει, προφανώς. Έρχονται και γιορτές και τέτοια. Ναι. Είναι μια μεταβατική περίοδο που πρέπει να την περάσουμε. Εντάξει, για το καλό και το παιδί, για το εννοείται. Για αλλά δόξα τω Θεώ, με στηρίζει η σύζυγός μου. Έχω πολύ καλή σύζυγο. Υπάρχει και στήριξη, δεν γίνεται τίποτα. Γιατί χωρίς τη σύζυγο δεν θα κάναμε κάτι. Ναι, έτσι πάει. Και εύχομαι και τα καλύτερα και για το γιο και για την κόρη. Υγεία να υπάρχει στον κόσμο και όλα θα γίνουν. Όλη αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό σας ταλαιπώρησε εσάς προσωπικά και ψυχολογικά. Εντάξει, επαγγελματικά όλοι λίγο πολύ είχαμε επιπτώσεις. Κοιτάξτε, εδώ στην επαρχία μην κρυβόμαστε. Το περάσαμε εντελώς χαλαρά, γιατί τα μέτρα δεν ήταν αυτά που ήταν στην Αθήνα, αλλά και γενικώς δηλαδή εδώ. Στην επαρχία, δηλαδή σε καθημερινή βάση θα βρεθείς με το φίλο σου, δεν χρειάζεται να κάνεις αποστάσεις, σε 5 λεπτά βρέθηκες, αν δεν βρεθείς στην καφετέρια ή στην ταβέρνα θα βρεθείς στο σπίτι. Ναι, ήτανε ναι, χαλαρά, ναι, δεν μπορώ να πω ότι μας επηρέασε. Επαγγελματικά ναι, μας επηρέασε πολύ. Θυμάμαι το περσινό Πάσχα που το κάναμε εντελώς στενά, που απαγορευόταν τα άτομα. Ναι, φέτος είναι καλύτερα τα πράγματα και επειδή είμαστε και. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα, γιατί πέρυσι αρνή είχαμε, δεν είχαμε άτομα. Φέτος. Τώρα δεν θα έχουμε αρνή. Δεν θα έχουμε αρνή. Εντάξει, καλή είναι και η πριζόλα, δεν να κάνουμε τώρα. θα επιλέξουμε άλλα. Γιατί το αρνή θα πάει 15 ευρώ το κιλό, θα δες 10 κιλά 150. Εντάξει, θα επιλέξουμε κάτι άλλο. Ναι. Πάντως θα είμαστε όλοι μαζί. Θα δούμε, θα το. Εκτός από την κρίση πάντως και λόγω του COVID και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, έχουμε και την ενεργειακή κρίση που έχει δημιουργήσει πολλά θέματα σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι και στους πάντες, έτσι και σε ιδιώτες. Ήθελα και σε αυτό έτσι να μας κάνετε ένα σχόλιο, να μας πείτε και εσείς πώς το βλέπετε από την πλευρά σας και πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση και τι αλλαγές κάνετε και εσείς επαγγελματικά. Σίγουρα, ο πόλεμος... Η ενεργειακή κρίση μάλλον δεν ξεκίνησε τώρα με τον πόλεμο, έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη του 2021 που παρακολουθώ την κλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας και του ρεύματος. Οι λογαριασμοί του ρεύματος έχουν αυξηθεί υπερβολικά έως και πολλαπλάσια. Δηλαδή να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στα Καλάβρητα που πληρώνω με το μήνα, έχω 3 παροχές, πληρώνω 1.000-1.200 ευρώ το μήνα. Τελευταίος λογαριασμός ήταν στα 2.700. Δεν έχει απλώς διπλασιαστεί και πολύ παραπάνω. Και έχει και εκπτώσεις μέσα από το κράτος. Δηλαδή ο ένας λογαριασμός είχε 500 ευρώ, ο άλλος 200. Δηλαδή αναθρήσω και αυτά. Δηλαδή πόσο είναι εκείνη η ενέργεια που έχει φτάσει 3,5 χιλιάρικα από 1.200 ευρώ. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι επιχειρήσεις, ο ιδιωτικός τομέας, μόνο με τις αυξήσεις των καυσίμων που φτάσαν και αυτές στο Θεό, το πετρέλαιο πέρασε στα 2 ευρώ η κίνηση. Και το ρεύμα είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Δηλαδή όλα και για τα μαγαζιά εστίασης, γιατί έχουν ενεργοβόρες συσκευές,
ψυγείας, πλυντήριας, χίλια δύο. Δηλαδή είναι σοβαρό πρόβλημα. Φανταστείτε τώρα να θέλω 100 ευρώ την ημέρα ρεύμα, δηλαδή καθαρά. Δηλαδή πόσο πρέπει να επιβαρύνω επιπλέον των αυξήσεων. Μας βρίζει κάθε μέρα ο κόσμος, νομίζει ότι είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Ναι, ναι. Και δεν είμαστε, δεν φταίμε εμείς. Δηλαδή δεν πρέπει το μαγαζί να μείνει ανοιχτό. Ναι. Το κάθε μαγαζί. Εσείς έχετε σταθεί και σε άλλες κινήσεις τώρα? Έπρεπε να τις είχα κάνει νωρίτερα, για να είμαι ειλικρινής. Έπρεπε να έχω πάει σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Αλλά τώρα δεν είναι ότι αυτό μπορεί να το κάνεις άμεσα αύριο το πρωί. Περιμένουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση. Θα ανακοινώσει προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ, να μπορέσουμε μέσω συμψηφισμού ενέργειας με το net metering να βάλουμε. Εγώ έχω χώρο στις εγκαταστάσεις μου κάποιο φωτοβολταϊκό, κάποιες αντλίες θερμότητας να καλύψω την ψήξη θέρμαση και τα ζεστά νερά χρήσης και οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς εδώ εγώ έμεινα πίσω προσωπικά, και όποιος δεν τα λύσει τα ενεργειακά θα έχει πρόβλημα βιωσιμότητας, αν με ρωτάτε, καθαρά σε όλες τις επιχειρήσεις. Το λέω δηλαδή, θα βγει εκτός ανταγωνισμού, γιατί δεν θα τον ξεπεράσει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να καλύψεις αυτά τα πράγματα. Εκεί θα μπορούσε να υπάρξει και κρατική βοήθεια στην κάθε επιχείρηση, γιατί κάτι έχει ακούσει τώρα και το φυσικό αέριο. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχουν τώρα, δηλαδή λόγω της κρίσης και αυτά, ότι θα δοθούν μεγάλα πακέτα να βοηθηθεί ο κόσμος να πάει να απεξαρτηθεί από αυτά, από τα ορυκτά καύσιμα, από θέρμανση ή οτιδήποτε, ή τη ΔΕΗ. Αλλά αυτά βέβαια πρέπει να γίνει. Εντάξει, όσο και να τα τρέξει τώρα, δηλαδή για ένα χρόνο δεν ξέρω, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Κύριε Πακαρέλο, μέσα σε όλα αυτά που κάνετε, χαλαρώνετε καθόλου? Εδώ έχετε και πολλές εκδηλώσεις το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν πάτε σε πανηγύρια. Για παράδειγμα. Πανηγύρια τώρα τελευταία όχι. Εντάξει, τώρα είχαμε πολλά, και την κατάσταση. Σε αν είσαι της σχεδόν μέρα παραμέρα με την παρέα, με τους φίλους θα μπλέξουμε. Θα μπλέξετε, θα πάτε. Εντάξει, είναι, μας αρέσει, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, έχουμε μάθει έτσι. Να. Και για κυνήγια όμως πηγαίνετε, μαθαίνω. Πάτε και για κυνήγια τα πολλά. Έχω τα τελευταία 7 χρόνια ασχοληθεί λίγο με αυτό, για να περπατάμε στα βουνά και αυτά. Είναι, και έχω βρει ενδιαφέρον και μια χαρά είναι. Είναι όλα καλά. Αθλητισμό. Να ξεφεύγει λίγο, να ηρεμεί το μυαλό σου, να ξεφεύγει λίγο από τα προβλήματα τη ρουτίνα και τη καθημερινότητα. Βέβαια, είστε τυχεροί κι εσεί. Εδώ στην κλητορία εύκολα μπορείτε να ξεφύγετε. Έχετε και πολλέ ομορφιέ. Ο κόσμο, δηλαδή, νομίζω όταν έρχεται εδώ, που πολλοί κόσμοι δεν ξέρει και τι ομορφιέ που υπάρχουν. Σίγουρα όχι, αλλά πρέπει και εμείς σαν Δήμος να τις αναδείξουμε. Δηλαδή μου δίνεται αφορμή τώρα με το πλατανόδασος του Πλανητέρου, που έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ τα τελευταία 20-30 χρόνια, γιατί εγώ το θυμάμαι πως ήταν πολύ πιο παλιά. Εκεί υπάρχει ένα περίεργο καθεστώς της Ένωσης Μήλων και Υδροτριβών, και εκεί πρέπει να πάρει πρωτοβουλία ο Δήμος να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα και να γίνει μια ανάπλαση, κάτι να φέρει πάρα πολύ κόσμο. Σε συνδυασμό και με το δρόμο, που ένα διαδημοτικό έργο που ξεκινάει από του Πλανητέρου και μέσω βάλτου ενός οικισμού της Κλητορίας, κυνηγού διάσωλο που λέμε, πάει στη λίμνη της Δόξας. Γιατί ενδιαφέρεται και ο Δήμαρχος του Φενεού, θα ήταν έργο πνοής να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Πρέπει αυτά τα δύο, είναι σημαντικά, να προχωρήσουν, να ολοκληρωθούν. Εντάξει, εγώ ασχολούμαι με την κοινότητα Κλητορίας, αλλά και το πλατανόδασος επηρεάζει πάρα πολύ τουριστικά την Κλητορία. Γιατί μπορεί κάποιος να μένει στην Κλητορία και να επισκέπτεται, ή αντίστροφα να. Θα φέρει κόσμο και από εκεί προς τα εδώ και από εδώ προς τα εκεί. Είναι συμφέρον και των δύο Δήμων και των δύο περιφερειών να προχωρήσει αυτός. Ο δρόμος είναι ήδη διανοιγμένος, θέλει τεχνικά και ασφαλτόστρωση. Πάντως έτσι, σαν τόπος εδώ, έχετε πολλά πλεονεκτήματα. Γιατί συνδυάζει κάποιος, είναι κοντά και στα Καλάβρητα και στην Τρίπολη. Συνδυάζεται, νομίζω, πολλά μέρη που μπορεί κάποιος να έρχεται και να επισκεφτεί και να κάνει και πολλές δραστηριότητες. Σίγουρα. Εμείς έχουμε το πλεονέκτημα το δρόμο τη Σύρακας του Αρτεμισίου. Πολύ έναντι των Καλαβρίτων, αλλά και τα Καλαβρίτα μετά τη λειτουργία της Ολυμπία Οδού έχει πάρει μεγάλη ανάπτυξη, γιατί οι δρόμοι είναι το α και το ω,
Και αυτό το βλέπω και από την επιχείρησή μου στα Καλάβρητα, ότι τα Καλάβρητα πλέον δεν είναι τουριστικός προορισμός μόνο το χειμώνα, έχουν αρχίσει και δουλεύουν πάρα πολύ και το καλοκαίρι, γιατί η πρόσβαση του αυτοκινητόδρομου και από την πλευρά της Πάτρας και απέναντι από το Αγρίνιο και από Αθήνα είναι πολύ πιο εύκολο. Αν λυθεί και το κομμάτι λίγο από την Μπούντα που λέμε και προς τα πάνω, αλλά αυτό όθησε πάρα πολύ τα πράγματα. Πάντως φέτος είχατε πολλή κίνηση. Πάρα πολύ. Και στο χιονοδρομικό. Εντάξει, βοήθησε και ο καιρός στο χιονοδρομικό, αλλά εγώ μιλάω το καλοκαίρι. Δουλεύουμε πολύ που δεν δουλεύαμε καλοκαίρι. Ναι. Πέρα και πολλά ξενοδοχεία και ξενοδοχεία στην πληρωρία. Ναι, γιατί ο άλλος το επισκέπτεται μονοήμερα πλέον. Έχει την οδική ασφάλεια, δεν έχει τον δρόμο σκήνος Καρμανιόλα παλιά. Με τροχαία ατυχήματα και αυτά. Δηλαδή το κάνει πιο εύκολα, πολύ πιο εύκολα. Τώρα για Πάσχα θα υπάρχει κόσμος περισσότερος στην περιοχή. Ευελπιστώ ότι θα υπάρχει, γιατί από ό,τι ανακοινώνουν τα μέτρα δεν θα είναι όπως πέρυσι οικογενειακά και 5 ανθρώποι και τα λοιπά, αλλά οι αυξήσεις στα καύσιμα. Αυτό είναι ένας λόγος που μπορεί κάποιος να το σκεφτεί περισσότερο. Γιατί να έρθει ο άλλος από την Αθήνα είναι 400 χιλιόμετρα, θέλει μαζί με τα διόδια ξέρω εγώ 150 ευρώ. Συν το αρνί που ακούω θα φτάσει στο Θεό, γιατί λόγω της ενεργειακής κρίσης που προείπαμε ανεβήκανε όλα, ζωοτροφές, λιπάσματα. Μπορεί πιστεύετε αυτό να αλλά αυτό εντάξει θα ξεπεραστεί μπορεί. Έστω και ακριβά, θα φάνε μισό αρνί, θα φάνε λιγότερο. Εντάξει. Το πρόβλημα θα παρουσιαστεί από Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι έρχεται επισητιστική κρίση, γιατί βλέπω ότι πολλοί εδώ πέρα που παρακολουθώ δεν καλλιεργούν πλέον. Δεν τους συμφέρει. Τα λιπάσματα φτάσανε στο Θεό και δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή οι αγρότες, γιατί εγώ δουλεύω 80% καθαρά με αγρότες και κτηνοτρόφους, είναι σε απελπιστική κατάσταση. Ναι. Κάτι και πρέπει να κάνει το κράτος εκεί. Είναι αγρότες, κτηνοτρόφοι στην περιοχή. Στην κλητορία καθαρά. Καθαρά. Και έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και τώρα. Στα Καλάβρητα είναι, αλλά πολύ περισσότερο εδώ. Μάλιστα. Πάντως, όπως είπατε και πριν, είπατε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, υπήρξε και μια συνεδρίαση που έγινε και στην περιοχή σας και είπε ο Γενικός Γραμματέας ίσως την επισκεφτεί. Οπότε να θέσετε τα θέματα αυτά και ελπίζουμε εδώ θα είμαστε, να γίνει κάτι και να τα πείτε κι εσείς από την πλευρά σας. Να επικρατήσει και η λογική. Και η λογική, πάνω απ' όλα. Γιατί στο τέλος δεν θα γίνει πουθενά και εμείς θα βρεθούμε χρεωμένοι όλοι. Έτσι. Επειδή είμαστε και σε εορταστική περίοδο και έρχεται και το Πάσχα, ήθελα να κλείσουμε με ένα δικό σας μήνυμα στον κόσμο. Ό,τι θέλετε εσείς να, έτσι, να πείτε ελεύθερα και να ευχηθείτε στον κόσμο. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλό Πάσχα, με υγεία, με αγάπη και να θωρακιστεί με υπομονή και όλα θα ξεπεραστούν και τα τις κρίσεις που είπαμε. Εντάξει, δεν όλα υπάρχει αλληλεγγύη. Αν υπάρχει αλληλεγγύη, αν υπάρχει επιθέληση. Εντάξει, να υπάρχει σίγουρα αλληλεγγύη μεταξύ των συνανθρώπων και αυτά. Και αλλά να και πολιτικές αποφάσεις, ναι. Εντάξει. Κύριε Πακαρέλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να τα πούμε και στην Πάτρα και στο στούντιο, να σας φιλοξενήσουμε κάποια στιγμή και εκεί και σε επόμενη συνέντευξη, να πούμε περισσότερα πράγματα και να σας ευχηθούμε τα καλύτερα και εσάς προσωπικά και επαγγελματικά και ό,τι στόχους θέσετε να τους πετύχετε. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και πάλι και σε εσάς εύχομαι προσωπικά καλό Πάσχα και στους συνεργάτες σας και εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και βλέπουμε. Φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.